Εκτός ελέγχου βγήκε η κατάσταση σε λύκειο της Πάτρας. Μαθητής επιτέθηκε σε καθηγητή επειδή ο δεύτερος προσέβαλε την αδελφή του. Όλα συνέβησαν εν ώρα μαθήματος γυμναστικής στο προάβλιο του σχολείου. Ο γυμναστής είχε λεκτική αντιπαράθεση με μαθήτρια, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν υβριστικές εκφράσεις. Τότε επενέβη μενόμενος ο αδελφός της μαθήτριας, ο οποίος άρχισε να χτυπά τον καθηγητή μπροστά στα έκπληκτα μάτια των υπολείπων. Για το συγκεκριμένο περιστατικό έχω λάβει γνώση. Απλά προσπαθούμε να εξομαλύνουμε λίγο την κατάσταση, να μην, έτσι, να μην φέρουμε... Πάνε στα δικαστήρια. Δεν το γνωρίζω αυτό, πώς θα κινηθεί ο καθηγητής. Απλά γνωρίζω ότι ο μαθητής έχει μετανοήσει, το έχει μετανιώσει και θα ζητήσει συγγνώμη από τον καθηγητή του. Ο καθηγητής διεκομίστη στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Μάλιστα υπήρχε πρόθεση από την πλευρά του να γίνει μήνυση. Το θέμα έχει θορυβήσει τη σχολική κοινότητα και τους γονείς, οι οποίοι είναι ανάστατοι από τα συνεχή περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Η βία περιέχει πολλαπλά νοήματα. Αυτά μπορεί να είναι πολιτισμικά, μπορεί να είναι σεξιστικά, μπορεί να είναι των φίλων. Τα παιδιά μεταφέρουν πολλά προβλήματα και σε μεγαλύτερες ηλικίες μέσα στα σχολεία. Όμως η σχολική βία ή το bullying μεταξύ των μαθητών ή των μαθητών και των καθηγητών πολλές φορές ή των καθηγητών προς τους μαθητές, γιατί και αυτό συμβαίνει να γνωρίζετε, αποτελεί πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στις μέρες μας και συνεχώς αυξάνεται. Έχουμε έτσι μία εικόνα τι γίνεται τα τελευταία 2 με 3 χρόνια και από έρευνες που γίνονται. Όλο και αυξάνονται τα περιστατικά. Περιστατικά μεταξύ μαθητών έχουμε πιο πολύ, οι οποίοι προσπαθούν να επιδείξουν τη δύναμή τους προς τους αδύναμους. Είτε λόγω χρώματος, λόγω φύλου, λόγω καταγωγής, είτε ακόμα και για μικροδιαφορές. Ανακοίνωση αναμένεται να εκδώσει και η ΕΛΜΕ Αχαΐας για το περιστατικό, το οποίο εκτός των άλλων έχει και κοινωνικές προεκτάσεις. Η οικειότητα μεταξύ μαθητή-καθηγητή που υπάρχει τα τελευταία χρόνια έχει πολλές φορές άσχημα αποτελέσματα. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από παλιά που βλέπαμε τον καθηγητή εμείς και φοβόμαστε να μιλήσουμε και αναφέραμε το όνομά μας. Τα παιδιά έχουν μια πιο ελεύθερη σχέση με τους καθηγητές, συζητάνε, τους βοηθάνε οι καθηγητές. Δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι, ούτε όλοι οι καθηγητές είναι. Απλά καμιά φορά και αυτό η πολύ μεγάλη οικειότητα που μπορεί να έχουν οι μαθητές με τους καθηγητές μπορεί να οδηγήσει σε κάποια ακραία παραδείγματα ή σε κάποιες ακραίες ενέργειες.